Σούδα Καταρίνα, είμαι υπεύθυνη του γραφείου ΚΜΟΠ της Θεσσαλονίκης. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, το Μουσείο Προσφύγων που βρίσκεται στην πολιτιστική γειτονιά του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, για να υλοποιήσουμε το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού project, το οποίο λέγεται Urban Gardening, δηλαδή αστική κήπη. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από Erasmus Plus. Τη διαχείριση της χρηματοδότησης την έχει το INEDIVIM. Συμμετέχουν 6 χώρες, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, τα Σκόπια, η Ισλανδία, η Λιθουανία και η Γερμανία. Σήμερα έχουμε βρεθεί εδώ για να δείξουμε τα αποτελέσματα αυτού του πάρα πολύ ωραίου project, γιατί οι αστικοί κήποι στοχεύουν στο πώς να βοηθήσουμε τους νέους κυρίως ανθρώπους και όχι μόνο, οι οποίοι μπορεί να ανήκουν σε κάποιες ευάλωτες κατηγορίες, όπως είναι μετανάστες, άνεργοι, γυναίκες, μονογονεϊκές κτλ., στο πώς να εμπλακούν μέσω των αστικών κήπων και ιδιαίτερα των δημοτικών αστικών κήπων στην κοινωνικοποίηση, στην κοινωνική ένταξη, στην ενδυνάμωση, ίσως στην έβρεση εργασίας κτλ. Μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτό έχουμε φτιάξει κάποια πάρα πολύ ωραία εργαλεία. Ένα από αυτά θα το βρείτε μέσα στην ιστοσελίδα, η οποία λέγεται urbangardeningproject.eu, και θα βρείτε μέσα ένα πάρα πολύ ωραίο manual, εγχειρίδιο αστικής κηπουρικής, δηλαδή οποιοσδήποτε πολίτης ενδιαφέρεται για το πώς να κάνει έναν κήπο στο μπαλκόνι του, στην ταράτσα του ή σε κάποιο χώρο που μπορεί να ανήκει στο Δήμο, στη γειτονιά του, μπορεί να βρει εύχριστες πληροφορίες από το Α μέχρι το Ω. Υπάρχει ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό μέσα στην πλατφόρμα, η Learning Platform, στο οποίο επίσης μπορεί κάποιος να αντλήσει πληροφορίες, γιατί απευθύνεται και σε νέους, αλλά και σε ανθρώπους που εργάζονται με νέους, για το πώς μπορούν να τους καθοδηγήσουν να φτιάξουν το δικό τους αστικό κήπο. Επίσης, μπορείτε να βρείτε ένα application στο κινητό και για iOS και για Android. Μπορείτε να το ψάξετε πληκτρολογώντας Urban Project.